ψηφώντας τους λιονταρισμούς του Φατίχ, η Λευκοσία περνά από τα λόγια στις πράξεις, στέλνοντας στην Άγκυρα το μήνυμα πως τίποτα δεν σταματά τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς. Ολοκληρώθηκε σήμερα ακόμη ένας γύρος διαπραγματεύσεων με την κοινοπραξία Total Eni για την αδειοδότηση του τεμαχίου 7 εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Επιτευχθήκε σημαντική πρόοδος επί των εμπορικών, τεχνικών και νομικών θεμάτων που άπτονται του συμβολέου. 6 και πλέον μήνες από την κατάθεση της επίσημης αίτησης στο Υπουργείο Ενέργειας από την Γαλλοϊταλική Κοινοπραξία, αυτό που απομένει είναι οι τελευταίες πινεγές σε νομικά σημεία του συμβολέου, τα οποία αναμένεται να διευκρινιστούν το αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου να οδηγηθούμε σε οριστική συμφωνία. Η εξέλιξη έρχεται ένα μόλις 24ωρο μετά το ξεκάθαρο μήνυμα Μακρόν προς τον Νίκο Αναστασιάδη. Σταθερή και ισχυρή συμπαράσταση. Ικανοποιημένη πάντως από το μήνυμα των 28 προς την Άγκυρα η Λευκοσία, με τον Νίκο Αναστασιάδη να προτάσει τη διπλωματική οδό ως το δυνατό μας όπλο. Εξαντλούνται πρώτα όλα τα εις την διάθεση όσων μπορεί να επηρεάσουν μέσα και εν συνεχεία λαμβάνονται οι αποφάσεις. Και ξεκαθαρίζει πως οι όποιες κυρώσεις θα έρθουν καλό καλοκαίρι. Δεν λαμβάνονται άμεσα μέτρα σε έναν άτυπο συμβούλιο το οποίο για άλλους σκοπώνες είναι κλήθη και να μην αναμένουμε κάτι ανάλογο ενδεχόμενα και στις 28 Μαΐου θα είναι την επομένη των εκλογών. Μέσα σε όλα αυτά, το ναμανέ του Ακιτζή. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, όχι μόνο πριν τη λύση, αλλά ακόμη και μετά τη λύση, δεν δέχονται να έχουν λόγο οι Τουρκοκύπροι στο θέμα της ενέργειας. Οι εναλλακτικοί που θέλουν είναι Τουρκία και Τουρκοκύπροι να καθίσουν και να παρακολουθούν. Κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Μιλώντας στο τουρκικό TRT, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επαναλαμβάνει αυτόν, διαμηνύοντας πως Τουρκία και Τουρκοκύπροι δεν μπορούν να μείνουν μακριά από την ενεργειακή εξίσωση. Από την αρχή αυτό που ζητούσαμε είναι συνεργασία και συμβιβασμό. Αν μετατρέπεται σε ένταση αυτό, δεν γίνεται εξαιτίας μας. Για τις τουρκικές προκλήσεις αλλά και τις επαφές Αναστασιάδη στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενημερώνεται αύριο στις 10 το πρωί το Εθνικό Συμβούλιο.